Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος αστυνομικών και πολιτών κατηγορείται ο 35χρονος πιστολέρο του Γαζίου. Τα στοιχεία από την αυτοψία των αστυνομικών που αποκαλύπτει η Κρήτη TV επιβεβαιώνουν ότι ο καταιγισμός πυροβολισμών μπορούσε να προκαλέσει μακελιό άνευ προηγουμένου από τις ρηπές του πανίσχυρου όπλου των 40 χιλιοστών που χρησιμοποίησε. Μεσημέρι Τρίτης, ο 35χρονος σταματά το τζιπ απέναντι από την καφετέρια περιμένοντας τον υπάλληλο να βγει για να του δώσει τον καφέ που παρήγγειλε τηλεφωνικά. Το ασημί φορτηγάκι με τους δύο αστυνομικούς της ασφάλειας που τον ακολουθούσε προσπερνά και σταματά λίγα μέτρα παρακάτω για να μπορεί να ανακόψει την πορεία του. Πίσω του για τον ίδιο λόγο παραμένει το ασημί συμβατικό αυτοκίνητο της ασφάλειας με άλλους 4 αστυνομικούς. Ο συνοδηγός του πρώτου αυτοκινήτου κατεβαίνει και τρέχει στη δεξιά πόρτα του τζιπ, την οποία ανοίγει καλώντας τον να παραδοθεί. Ο δράστης πιάνει το όπλο από το λευγέ του αυτοκινήτου και πυροβολεί στο πόδι τον 34χρονο αξιωματικό της ασφάλειας, που δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Αυτή τώρα όλοι είναι αστυνομικοί, κοίταξε με. Αυτόματα στρέφεται στους υπολείπους και στοχεύει τον πρώτο που πλησιάζει, όμως ο αστυνομικός προλαβαίνει να πέσει στο έδαφος. Με ρηπές από το πιστόλι των 40 χιλιοστών και τις σφαίρες να καρφώνονται στα πόδια του 22χρονου που βρίσκεται στην καφετέρια, τα γειτονικά σπίτια και καταστήματα προσπαθεί να ανοίξει δρόμο. Μία από τις σφαίρες μάλιστα περνά ακόμη και από την κουκούλα του φούτερ ενός περαστικού. Από τους 6 αστυνομικούς, 3 ή 4 χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά τους όπλα, πιστόλια των 9 χιλιοστών που έχουν παραδοθεί για να εξεταστούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πυροβολούν συνολικά 9 φορές, κυρίως προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου, ενώ μία βολίδα από 9 σφινώθηκε σε ταμπέλα πάνω από το γειτονικό τραπεζικό υποκατάστημα. Όση ώρα οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να σύρουν τον αιμόφυρτο συνάδελφό του σε ασφαλές σημείο, ο 35χρονος κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και επιχειρεί να διαφύγει, τρέχοντας με κατεύθυνση την Εθνική Οδό. Χωρίς να γυρίσει ποτέ την πλάτη του προς τους αστυνομικούς, εξακολουθεί να πυροβολεί, όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο που έχει στα χέρια της η σήμανση. Τότε οι αστυνομικοί στοχεύουν και τον πυροβολούν στα πόδια, δίνοντας τέλος στη συμπλοκή. Συνολικά 20 πυροβολισμοί έπεσαν στο σημείο, όπως φαίνεται από τις βολίδες και τους κάλικες που έχει συλλέξει η σήμανση. Μάλιστα έγινε και προσαγωγή πολίτη από το σημείο, καθώς εντοπίστηκε να μαζεύει κάλικες από το δρόμο. Ο 35χρονος κατηγορούμενος, εκτός από τη ληστεία σε πρατήριο στην περιοχή της Μεσαράς, για την οποία έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 9 ετών, συμμετείχε στην ένοπλη ληστεία σε βάρος γνωστού εργολάβου στο κέντρο του Ηρακλείου. Μαζί με δύο συνεργούς του το 2016 είχαν εγκλωβίσει τον επιχειρηματία έξω από το σπίτι του στην Ανάληψη. Με κράνος καθόταν εκεί και πεταχτήκανε, το χτυπήσανε. Κατέβηκε από το αυτοκίνητό του ο κύριος Χρήστος και τον χτυπήσανε δύο άνθρωποι. Αφού πρώτα χτύπησαν άγρια στο κεφάλι τον επιχειρηματία, μπροστά στα μάτια της κόρης του άρπαξαν ένα τσαντάκι με περίπου 25.000 ευρώ.